Οι Έλληνες πάντα φεύγουν, είτε από τη χώρα τους, είτε στη χώρα τους, σημειώνει ο Θοδωρής Καλυφατίδης στο τελευταίο του έργο «Πάντα θα επιστρέφω» των εκδόσεων Γαβριλίδη. Μια ιστορία για τη μετανάστευση, τον νόστο και το αντίθετό του. Η γλώσσα είναι το κλειδί για να μπει σε μια κοινωνία, η γλώσσα είναι για να καταλάβεις μια κοινωνία και για να βασικά να εκφράσεις και τον εαυτό σου. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θοδωρή Καλυφατίδη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαΐου, ανήμερα του Εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Γεννημένος στη Λακωνία, ο συγγραφέας μετά τις σπουδές του στην Αθήνα βρέθηκε μετανάστης στη Σουηδία. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, το βιβλίο του κ. Καλυφατίδη, καταπιάνεται με πολύ κεντρικούς άξονες, θεματικούς άξονες νεότερης ιστορίας της χώρας μας. Με τον πόλεμο, με τα εμφύλια πάθη, το διχασμό, την ανέχεια, τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Το βιβλίο συνδιαλέγεται σε δύο παράλληλα σύμπαντα μεταξύ μιας μάνας και μιας κόρης που γεννιέται στη Σουηδία και εκφράζει το άχρονο που είναι η μάνα, είναι εκτός από ένα συγκεκριμένο τόπο. Η μάνα είναι Ελληνίδα, έχει γεννηθεί βέβαια στην Ελλάδα, η καταγωγή της είναι από τον Πόντο, αλλά έχει την ίδια ματιά και στην Αυστραλία και στη Σουηδία. Και σε ένα τοπικά προσδιορισμένο πρόσωπο που είναι η κόρη, είναι στη Σουηδία, οπότε ο τόπος φέρνει και το χρόνο. Ανοίγει στις σπάνιες περιπτώσεις της λογοτεχνικής διγλωσίας. Γράφοντας, περισσότερο διερωτάται παρά καταφάσκει ή κρίνει. Στα ελληνικά κυκλοφορούν 17 βιβλία του, πέραν των 35 βιβλίων του που κυκλοφορούν στη Σουηδία, των βραβείων που έχει κερδίσει, της παρουσίας του σε θέατρο και κινηματογράφο. Ο Καλυφατίδης είναι σπουδαίο κομμάτι της σουηδικής και της ελληνικής λογοτεχνίας. «Πάντα θα επιστρέφω» είναι μια φράση σε τρεις λέξεις που συνοψίζει την οδύσσια της σύγχρονης μετανάστευσης και αποτελεί τον τίτλο του νέου βιβλίου ενός σύγχρονου Οδυσσέα, του συγγραφέα Θοδωρή Καλυφατίδη. Ένα μεγάλο απόθεμα του πιο δυναμικού ίσως τμήματος του εργατικού δυναμικού. Νέοι με μεγάλη μόρφωση και όρεξη για δουλειά αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα για λόγους που έχουν να κάνουν με την επισφάλεια που επικρατεί σε εργασιακές σχέσεις, την ύπαρξη μεγάλης παρατεταμένης ανεργίας και την ίδια στιγμή η Ελλάδα γίνεται τόπος προσέλκυσης για πολλούς πρόσφυγες που θέλουν, χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο κόμβο για να πάνε στην Ευρώπη. Δουλεύω ένα είδος δοκιμίου για την πιθανότητα της επιστροφής στην Ελλάδα, όχι μόνο την προσωπική μου, αλλά γενικά μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος πίσω σε κάτι που άφησε. Υπάρχει αυτό το κάτι που άφησε? Είναι κάτι εντελώς καινούριο? Πώς αντιδρούμε? Τελικά τι είναι η πατρίδα? Είναι άνθρωποι, είναι μια πόλη, είναι ένα χωριό, είναι η γλώσσα.